Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας σε αυτή την όμορφη εκπομπή επί το λόγο σου, ζωντανή εκπομπή όπως κάθε τρίτη στις 8.30 ώρα προσπαθούμε να φέρουμε τον λόγο του Θεού στις ακοές σας. θέλουμε να διαδώσουμε το λόγο του Θεού μέσα από το κανάλι το Word of God, η επιθυμία μας είναι να φτάσει ο λόγος του Θεού, ο αψευδής λόγος του Θεού σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνθρωπο να αγγίξει κάθε ειλικρινή ψυχή πιστεύουμε ότι όσο ποτέ άλλοτε ο άνθρωπο έχει ανάγκη αυτό τον τελευταίο καιρό, αυτέ τι ημέρε τι οποίε διανύουμε και ιδιαιτέρω θα έλεγα στην πατρίδα μα στην Ελλάδα, έχει ανάγκη το λόγο του Θεού. Ο λόγο του Θεού είναι δύναμη προσωτηρία ει πάντα τον πιστεύοντα. Ο άνθρωπο λοιπόν ο οποίο θα επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, ο άνθρωπο ο οποίο θα ζητήσει μέσα από τα ιερά γράμματα να βρει την ελευθερία, να βρει την διέξοδο, να βρει ακόμα, αν θέλετε, την έκβαση των προβλημάτων του. Να βρει τη λύση σε αυτόν τον οποίο να αποσχολεί, αλλά και την έκβαση της θεία δύναμη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ώστε να απολαύσει και αυτός τη δωρεά του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι η ώρα που το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και εμείς μέσα από αυτό το κανάλι, το Word of God, το κανάλι το οποίο είναι μέσα από το ίντερνετ, έχει αυτή την, το στόχο και την επιθυμία να διαδώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να έρθουν οι συμπατριώτες μας σε επικοινωνία με το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την εκπομπή αυτή, επί το Λόγο Σου, η οποία έχει μηνύματα προτρεπτικά για όλους εμάς οι οποίοι έχουμε ανάγκη να δούμε ότι πράγματι δεν μπορεί άνθρωπος να βοηθήσει άνθρωπο παρά μόνο ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως, Έχουμε και θέλουμε να έχουμε μια επικοινωνία μαζί σας μέσα από τα email, τα οποία ε, είναι αυτή τη στιγμή γράφονται στην οθόνη σας, μέσα από την τηλεφωνική μας ίσως επικοινωνία, αιτήματα τα οποία σας απασχολούν, αιτήματα προσευχής τα οποία ε, πράγματι όλοι εμείς εδώ, οι συνεργάτες του Word of God, αλλά και οι, οι αγαπητοί μας ακροατές, οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, να ενώσουμε τις προσευχές μας έτσι ώστε με έχει, να έχει ισχύ και δύναμη δια πολλών στομάτων η προσευχή, έτσι ώστε ο κύριο μα να ακούσει και να απαντήσει σε όλα μα τα αιτήματα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και απόψε διαλέξαμε μέσα από το λόγο του Θεού να περικοπεί από το Καταμάρκο Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε και είναι από το Ε κεφάλαιο και 21 εδάφιο. 21 εδάφιο λοιπόν, Ε κεφάλαιο, Μάρκο Ευαγγέλιο, λέει ο λόγο του Θεού. Και αφού ο Ιησούς διαπέρασε πάλι εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και των πλησίων της θαλάσσης. Και δού έρχεται εις τον αρχισυναγώγον ονόματι Ιάιρος και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδες αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά λέγον ότι το θυγάτριό μου πνέει τα λίσθια. Να έρθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν δια να σωθεί και θέλει ζήσει. Και πήγε με Αυτού και οικολούθηνε αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβων αυτών και γινή της έχουσα ρίσι αίματος δώδεκα έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών γιατρών και δαπανίσασα πάσα την περιουσία αυτής και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα ακούσασα περί του Ιησού, ήρθα μεταξύ του όχλου όπισθεν και ήγγισε το ημάτιο αυτού διότι έλεγε ότι αν τα ημάτια αυτού εγγίσω θέλω σωθεί και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και ισθάνθη Εν το σώμα τη αυτή, ότι η ατρέφθη από τη μάστιγο. Και φθεί ο Ισού, νοήσασε εν αυτό, τη δύναμη την εξελθούσα από αυτού. Στραφή εν το όχλο, έλεγε Τι ήγκησε τα ημάτια μου, και έλεγαν προ αυτό η μαθητέ αυτού: Βλέπει τον όχλο, σιθλίβοντάσαι, και λέγει Τι μου ήγκησε και περιέβλεπε διαναδεί την πράξα σαν τούτο. η δέ γινέ φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ήξευρε τι έμγινε επ' αυτήν, ήλθε και προσέπεσε ει αυτόν και είπε προ αυτόν πάσα την αλήθεια, ο δε είπε προς αυτήν, θίγατερ, η πίστη σου σε έσωσε. Είπαγε η ειρήνη και έσω υγιής από τις μαστιγός σου. Ενώ αυτό σε λάλλει, έτσι έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες ότι η θυγάτρη σου απέθανε. Τι πλέον ενόχλησε το διδάσκαλο, ο δε Ιησούς ευθύ ότι ήκουσε το λόγο λαλούμενον λέγει προς τον αρχισυνάγωγο, μη φοβού, μόνο πίστευε. Και ενώ άφηκε και δεν άφηκε ουδένα να ακολουθήσει αυτόν η Μη τον Πέτρο και η Άκωβο και η Ιωάννη των αδελφών Ιακώβου και έρχεται εις τον οίκο του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον κλαίοντας και αλλαλάζοντας πολλά και εις ελθόν λέγει προς αυτούς τι θορυβείστε και κλαίετε το πεδίο δεν απέθανε αλλά κοιμάται και καταγέλουν αυτόν ο δε αφού εξέβαλε άπαντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεθαυτού και εισέρχεται όπου εκεί το, το πεδίο και πιάσα στη χείρα του παιδιού, λέει προ αυτόν, τα λιθά κούμι, το οποίο με θερμονευόμενο είναι κοράσιον συλλέγω, σηκώθητη. Και αυτή σε σηκώθη το κοράσιον και περιπάτη, διότι ήταν ετών 12, και ξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη. Και παρήγγειλε σε αυτού πολλά, πολλά, να μην μάθει μηδί τούτο, και είπε να δοθεί ει αυτήν να φάγει ευλογημένο το όνομα του κυρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε. Διότι ο Χριστό είναι ο ίδιο εχθέ, σήμερα και στου αιώνε. Δεν άλλαξε. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο αλλοιώθηκε. Ένα πρόσωπο το οποίο η δύναμή του τελείωσε. Ένα πρόσωπο στο οποίο η ενέργειά του έφτασε σε ένα σημείο και από εδώ και πέρα δεν μπορεί να ενεργήσει. Αλλά μιλάμε για τον ίδιο Θεό. Μιλάμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του ένδοξου Κύριού μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η Αγία Γραφή πράγματι μας μεταφέρει σε αυτόν τον κόσμο που περπάτησε ο Κύριος μας εν σωματική μορφή, αλλά και ταυτόχρονα ο ίδιος αυτός λόγος, ο οποίος κηρύτεται σήμερα δια της ακοής μας, έρχεται στις καρδιές μας και αυξάνει η πίστη μας έτσι ώστε να μην μείνουμε σε αυτό το οποίο ακούμε ή διαβάζουμε για και τον καιρό εκείνο, αλλά να επικαλεστούμε και να ζητήσουμε για να λάβουμε και σήμερα. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, δεν είναι για τον καιρό εκείνο, δεν ήταν για τότε, δεν ήταν μόνο για τότε η ευεργεσία και η σωτηρία του Χριστού, όχι. Δεν ήταν μόνο για τότε και ευχαριστούμε τον Θεό που δεν ήταν μόνο για τότε. Τον ευχαριστούμε γιατί είναι και για σήμερα, είναι και για αύριο, ήταν και για χθε. Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί, θα ελευθερωθεί θα ευλογηθεί στη ζωή του. Όπως προείπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, διανύουμε περίοδους, περιόδου, περίοδους, οι οποίοι είναι δύσκολοι. Διανύουμε καιρού οι οποίοι είναι κακοί. Ευχαριστούμε όμως τον Κύριο ότι, γιατί η ελπίδα μας πλέον δεν είναι στα βλεπόμενα ή αν είναι στα βλεπόμενα παρακαλούμε τον Κύριο σήμερα και να τον παρακαλέσουμε όλοι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Όλοι να τον παρακαλέσουμε. Σήμερα να φύγει η ελπίδα μας από τα βλεπόμενα. Σήμερα να προσκοληθεί η ελπίδα μας στα μη βλεπόμενα, τα οποία είναι αιώνια και ουράνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς ελπίζουμε στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, τον οποίο δεν βλέπουμε, αλλά πιστεύουμε ότι μπορεί να ενεργήσει μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στα ζητήματά μας, τα οικογενειακά μας, τα προσωπικά μας, τα οικονομικά μας, τις ασθενειές μας, μπορεί αυτό όταν δει έναν άνθρωπο με ειλικρινή καρδιά να τον πλησιάζει, έναν άνθρωπο που πραγματικά ζητάει από αυτόν εξ τη καρδία του. Έναν τέτοιον άνθρωπο μα περιγράφει η Αγία Γραφή, μάλιστα αρχή Ένα άνθρωπο Εβραίο, Ιουδαίο, μέσα στη συναγωγή, όχι απλά ένα ο οποίο παρακολουθεί, αλλά είναι αρχισυνάγωγος. Μέσα στη συναγωγή, άνθρωπος με αξιώματα, με εξουσίες. Όμω αντιλαμβάνεται, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, ότι όταν το πρόβλημα έρχεται στη ζωή του, όταν πια κανένα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το οποίο έχει εμφανιστεί στη ζωή του, όταν και ο ίδιο, αν και άνθρωπο του Θεού, βρίσκεται αδύναμο μπροστά σε αυτέ τι εξελίξει, οι οποίε βρεθήκαν στη ζωή του, και πολλέ φορέ βρισκόμαστε αδύναμοι, αγαπητοί φίλε και φίλοι, Ποιο μπορεί να, στα, να σταθεί δυνατό σε, σε μια τέτοια κατάσταση. Το παιδί του, 12 χρονών, θα μας πει αλλού ο λόγος του Θεού. Παρακάτω, ένα κοριτσάκι το οποίο είναι άρρωστο, το οποίο δεν υπάρχει ελπίδα για τριάς. Ο ίδιος έχει δώσει όλες τις ελπίδες πλέον στον Κύριο. Γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει έκβαση. Γιατί βλέπει ότι το, το, η κατάσταση πηγαίνει το κακό στο χειρότερο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση, αν έχει περιέλθει σε μια τέτοια διέξοδο, αν βλέπει ότι το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο από σένα για να μπορεί να το αντιμετωπίσει, είναι γιατί η πρόνοια του Θεού έφερε, σε, έφερε εσένα σε αυτό το σημείο για να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Μην αμφιβάλλει γι' αυτό. Να είσαι σίγουρο ότι στο τέλμα που έχει φτάσει είναι για να ζητήσει και να επικαλεστεί μόλι σου την καρδιά τον κύριο. Γιατί όταν οι άνθρωποι, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, έχουν και αισθάνονται δυνατοί, τον τελευταίο τον οποίο θα ζητήσουν είναι η επέμβαση του Θεού. Όταν όμω τα πράγματα δυσκολεύουν, όταν οι καταστάσει φύγουν, όταν σε, πελιο... σε πολιορκεί πλέον το πρόβλημα έτοιμο να σε καταπιεί, θα λέγαμε, τότε πραγματικά ο άνθρωπο συναισθάνεται την αδυναμία του. Συναισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ιάιρο το έχει εννοήσει πλέον αυτό, δεν τον ενδιαφέρει τι θα πούνε. Ή, ή, ή γύρω από τη συναγωγή, ή μέσα από τη συναγωγή, φίλοι, συγγενείς. Οι άνθρωποι θα λένε λόγια. Μόνο λόγια ξέρουν να λένε οι άνθρωποι. Ο περίγυρος, σχόλια, κουτσομπολιά, ερμηνείες δικές τους ανθρώπινες. Όμως κανένας δεν απλώνει το χέρι του σήμερα να σου πει έλα, έλα να σε βγάλω εγώ από το πρόβλημά σου. Έλα να σε βγάλω εγώ από την δινή θέση την οποία έχεις βρεθεί. Έλα η άειρε, εγώ μπορώ, δύναμε. Κανένας άνθρωπος, αγαπητοί, άνθρωποι, αγαπητοί, φίλοι και φίλες, να μην κάνουμε, να μην στηριχτούμε σε βραχίων ανθρώπου, να μην ελπίσουμε σε χέρι ανθρώπινο να έρθει να μας βοηθήσει. Γιατί ένα είναι σίγουρο, ότι και εμείς θα πέσουμε και αυτό τον οποίο θα πιάσουμε για να συγκρατηθούμε θα πέσουμε. Γιατί, γιατί είμαστε άνθρωποι. Αν λοιπόν σήμερα έχει περιέλθει σε μια κατάσταση την οποία μπορεί να είναι δεινή για σένα, άλυτη για σένα, μέσα στην προσωπική σου ζωή, μέσα στην οικογενειακή σου ζωή, αν είδε την ασθένεια να σε κυριεύει, τη φθορά να σε νικάει, μην απελπίζεσαι. Μην ακούς τα κελεύσματα και τις φωνές των ανθρώπων οι οποίοι είναι γύρω σου. Άκου σήμερα το λόγο του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχει καλή αγγελία, υπάρχει καλό μήνυμα. Χαιρόμαστε γιατί έχουμε αυτή την εξουσία, αν θέλετε, την οποία μα έχει δώσει το πνεύμα του Θεού, το Άγιο. Δια Ιησού Χριστού, αλλά και από τις εμπειρίες τις οποίες γευτήκαμε όταν επικαλεστήκαμε και εμείς το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Και τώρα ποιος θα φράξει το στόμα μας, ποιος θα φράξει το στόμα ενός βου ο οποίος αλωνίζει, ποιος. Ποιος μπορεί να πει μη μι μιλάς, μη μι λες αυτά τα οποία ακού, ακ, ακούγονται. Κανένας αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γι' αυτό έχουμε παρεσία ενώπιον του Θεού να σταθούμε, όχι και ότι ήμασταν αμάρτητοι, είτε ότι είμαστε οι, οι άγιοι άνθρωποι, ε, αλλά βαδίζουμε προ την τελειότητα. Αγωνιζόμαστε. Και έχουμε μάθει να επικαλούμαστε το όνομα, το υπερπάν όνομα, το δυνάμενο να επέμβει στη ζωή μα. Με θυπομονή μάθαμε να εργαζόμαστε τη σωτηρία μα, γνωρίζοντα ότι κάθε στιγμή ότι δεν είναι ούτε του θέλοντο, αλλά ούτε του τρέχοντο, αλλά του ελεύοντο Θεού μα, λέει ο λόγο του Θεού. Γι' <Τι'> αυτό με υπομονή, αγαπητέ φίλε και φίλε, περίμενε την έκβαση του Κυρίου. Αλλά και κράξες αυτόν. Άνοιξε το στόμα σου πλατιά. Πες Κύριε εσύ είσαι η βοήθειά μου και δεν έχω άλλη βοήθεια. Παρά μόνο εσένα ναι. Κύριε το, κορά, μου πνέει τα λίστια. Έλα να βάλεις τα χέρια σου πάνω και θα θεραπευτεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή τη βεβαιότητα που βγαίνει μέσα από την καρδιά του Ιάιρου. Παρόλο τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει παρακάτω, παρόλο τα προβλήματα τα οποία θα, θα, θα βρεθούν μέχρι την ώρα που ο Κύριος θα συναντήσει την άρρωστη και μάλιστα όπως είδαμε νεκρή κόρη του. Ε, γιατί, γιατί ο Κύριος έχει ένα σχέδιο. Γιατί έχει μια διαδρομή. Κάτι θέλει να βγάλει. Από σέναν, από τη γυναίκα σου, από τον περιγυρό σου. Εργάζεται ταυτοχρόνως με μια κατάσταση πολλές καρδιές. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με αυτή την πίστη λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιάιρος αγγίζει και μεταθέτει το πρόβλημά του πάνω στα χέρια του Κυρίου. Όμως μέχρι να πάει εκεί ένα άλλο πρόβλημα. Βλέπετε αγαπητοί μας φίλοι ότι ίσως είναι το εργαλείο του Θεού για τον άνθρωπο να φέρνει την καρδιά του σε ταπείνωση και σε αδυναμία για να μπορεί να συναντήσει τον αιώνιο Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θα πει, όταν είμαι αδύνατο, τότε είμαι δυνατό. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι μέσα στην αδυναμία του, μέσα στην ταπείνωσή του, μέσα στη, στο, στη, στη συνθήκη την οποία, και στην κατάσταση στην οποία θα βρεθεί, αν αυτό αντιληφθεί ότι είναι μηδέν, τότε ο κύριο θα μπει μπροστά μονάδα και θα γίνει το 10. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και παρόλο τις δυσκολίες τις οποίες θα βρεθούν ανάμεσα στον Ιάιρο και στον Κύριο Η έκβαση θα είναι θετική Γιατί ο Ιάηρος έμεινε μηδέν Ευχαριστούμε τον Κύριο Και άλλη μια γυναίκα λοιπόν τον πλησιάζει Στη διαδρομή Ρίση αίματος 12 χρόνια Ανυπόφορη ζωή της πλέον Πως να ζει ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλο πρόβλημα Κάνει τα πάντα Προσπαθεί τα πάντα Δαπανάται για, τα, για αυτό για να, για να φύγει από πάνω τη αυτό το οποίο έχει Οι γιατροί τη τρώνε τα λεφτά, τη παίρνουν χρήματα. Δεν γίνεται όμω καλά. Η ελπίδα τη λιγοστεύει, χάνεται. Όμω ευχαριστούμε τον κύριο γιατί ακου, άκουσε ότι ο Ισού Χριστό διαβαίνει. Και σήμερα και εσύ ακούσω ότι ο Ισού Χριστό θεραπεύει. Και σήμερα ακούμε ότι ο Ισού Χριστό μπορεί να ενεργήσει. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σήμερα έρχεται, έρχεται στι ακοέ μα ο λόγο του Θεού, ο δυνάμενο να κάνει υπέρ εκ περισσού από όσα ζητούμε ή Γι' αυτό φίλε και φίλοι, τι θα ζητήσει σήμερα από τον Κύριο. Μην διστάζει σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού να μην διστάσουμε. Αλλά πράγματι να δεχτούμε τον Λόγο του Θεού ως Λόγος Θεού καθώς είναι. Γιατί το Ευαγγέλιο λέει ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει μέσα ο Απόστολος Παύλος. Το, το σε εσά. δεν είναι ανθρώπινο. Όχι δεν είναι ανθρώπινο. Είναι το Ευαγγέλιο ο Λόγος του Θεού. Ήρθε ο Θεός ο ίδιος και έδωσε στον άνθρωπο το απαιτούμενο, Την απαιτούμενη οδηγία, τον κανόνα Τον οποίο τον άνθρωπο στηρίζει στη ζωή του Πλέον θα ανοιχτούν οι ουρανοί για αυτόν Θα έρθει η επέμβαση του Κυρίου των δυνάμεων σε αυτόν Θα φύγει από αυτό το, 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 το κοσμικό επίπεδο, το ανθρώπινο επίπεδο Και θα αρχίζει να γεύεται τις δυνάμεις του σε αιώνος Δόξα στο όνομα του Θεού μας Αυτή είναι η αλήθεια λοιπόν και αν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι και καλυμμένο, μα λέει ο λόγο του Θεού, για του απολυμμένου είναι, κα, είναι καλυμμένο. Απίστων όντων. Επειδή δεν πιστεύουνε, τα λέει αυτό το Ευαγγέλιο. Τι σιγά, τι είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ανθρώπινο. Είναι ο λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και αν τον σαν λόγο Θεού, καθώ είναι, τότε θα γίνει και σε σένα ναι. Το προσδοκόμενο και ευλογημένο αποτέλεσμα το οποίο Πραγματικά, μόνο ο λόγο του Θεού μπορεί να φέρει μέσα στη ζωή μα. Έτσι και έγινε. Πιστεύω λοιπόν ότι όταν θα πάω να κουμπίσω το ημάτιο του κυρίου μα, του Ιησού Χριστού, θα λάβω. Και έλαβε. Εσύ σήμερα το πιστεύει, και αυτή είναι η μεγάλη και κρίσιμη ερώτηση που σα θέτω σήμερα. Το πιστεύουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλε. Αγαπητοί μα αδελφοί, πιστεύουμε ότι αν αγγίξουμε σήμερα δια τη πίστεω το ημάτιο του κυρίου μα, θα λάβουμε από αυτό σε παρακαλώ κύριε ας βοηθήσεις όλους μας και μένα πρώτα. Γιατί ξέρω ότι δύναμη θα εξέλθει από σέναν κύριε. Δύναμη θα εξέλθει από σένα άγιε Θεέ. Ακουμπώντας το ημάτιό σου, επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Το υπερπάν όνομα το οποίο εδόθηκε στον άνθρωπο. Έτσι ώστε ο άνθρωπος, ώστε επικαλεστεί το όνομα του Χριστού να σωθεί, να ελευθερωθεί, να θεραπευτεί, να αλλάξει ζωή του να μεταμορφωθείς σε έναν καινούριο άνθρωπο. Και παρευθείς λέει η ρίση του αίματος σε σταμάτησε. Χωρίς πολλά λόγια. Χωρίς πολλές ενέργειες. Όχι. Κύριε σήμερα μπορείς να κάνεις με ένα σου λόγο τα πάντα δυνατά. Ευχαριστούμε τον Θεό μέσα στη ζωή μας. Γιατί τα πάντα είναι δυνατά σε σέναν Κύριε. Και τα πάντα είναι δυνατά σε εμά οι οποίοι πιστεύουμε Όμω, όπω θα πει και ο Ιάιρο, βοήθησε με, κύριε, ει την απιστία μου. Βοήθησε με. Φοβάμαι. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι σήμερα. Τι έχει να φοβηθεί. Από έναν κύριο ο οποίο είναι πλούσιο και θέλει να έρθει να σε πλουτίσει. Τι φοβάσαι. Δεν να τόσο καιρό που υπερετούσε έναν άλλον κύριο. Ο οποίο το μέλημά του ήταν να θυσιάσει, να κλέψει, να απολέσει την ψυχή σου. Τι φοβάσαι σήμερα. Ποιο είναι ο φόβο σου από έναν Θεό ο οποίο έχει ενεργήσει μέσα στη ζωή σου. Δεν θα ξαναενεργήσει πάλι. Δεν θα ξαναμιλήσει πάλι. Δια ολίγων λέει. Απέσυρα λέει το πρόσωπο μου. Δια ολίγων. Σήμερα όμω που κηρύττει το λόγο του Θεού, σήμερα που ακού τη φωνή του κυρίου, δέξου ότι είναι η ώρα την οποία το πνεύμα του Θεού θέλει να ενεργήσει μέσα στη ζωή σου. Για να δούνε τα μάτια σου και να απολαύσει η ψυχή σου αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε σέναν. Και περιμένει ο Κύριος να δούμε ποιος με άγγιξε. Μαθητές λένε ναι, ναι, τι καλά σε άγγιξε εδώ, σε συνδλίβουνε, σε, 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 σε έχουν φέρει ας πούμε σε ένα σημείο που δεν ξέρεις ποιον πρώτα ακουμπάς και σε ακουμπάει. Όχι, σήμερα κάποιος με άγγιξε και εξήλθε δύναμη από μέναν αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να αντλήσουμε τη δύναμη την οποία έχει ο Λόγος του Θεού. Να αντλήσουμε τη δύναμη που έχει ο Ιησούς Χριστός. Να αντλήσουμε τη δύναμη και τις δυνάμεις οι οποίες είναι παραδεδομένες σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, γιατί ο Κύριος το είπε. Θα πάω ο πρώτερον στη Γαλιλαία. Γιατί, γιατί όταν θα έρθετε εσείς θα ενδυθείτε δύναμη εξήψου ευχαριστούμε τον Κύριο. Και με λέει να μιλάει ο Κύριος για το Πνεύμα το Άγιο το οποίο ελάβανε οι μαθητές. Ε. Αν σήμερα δεν έχεις γνωρίσει αυτή την εμπειρία, ζήτα από τον Κύριο να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Να πάρει δύναμη η ψυχή σου, να πάρει δύναμη το σώμα σου, να πάρει δύναμη η πίστη σου να αλλάξει, να αρχίζει να μεταμορφώνεται ο εσωτερικός ο άνθρωπος και να γεμίζει με χαρά, αγάπη, πίστη, μακροδημία, πραότητα, εγκράτεια, με όλο τον το καρπό του πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, ε! Και η γυναίκα αυτή, ενώ δίστασε στην αρχή και δίλιασε, εν τέλει, στάθηκε στον Κύριο μπροστά και είπε ότι εγώ σε άγγιξα. Γιατί είπε ότι αν αγγίξω Ευχαριστούμε τον Κύριο το ημάτι όσους θα θεραπευτώ. Όμως ο Κύριος την περίμενε όπως περιμένει όλους μας. Γιατί δεν είναι ένας Θεός ο οποίος δύναται να επέμβει και να λύσει τη ζωή σου, στη ζωή σου μέσα, τα προβλήματά σου και να κάνει θαυμαστές εκβάσεις. Αυτό το οποίο ενδιαφέρεται ο Κύριος μας και ενδιαφέρεται γιατί είναι το σχέδιο του Θεού, είναι να σωθείς. Αυτό το οποίο επιθυμεί ο κύριο είναι πάντες οι άνθρωποι να έρθουν, λέει, στην επίγνωση τη αληθεία και να σωθούν. Γιατί τον κύριο δεν τον ενδιαφέρει μόνο αυτή εδώ η ζωή την οποία θα περάσει ο άνθρωπο. Πρωτίστω τον ενδιαφέρει το πού θα περάσει η ψυχή σου στην αιωνιότητα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και αυτό το ένδειξε ο κύριο μιλώντα για τον φτωχό και τον Λάζαρο. Ένα γεγονό το οποίο μα αναφέρει μέσα ο λόγο του Θεού. Ένα άνθρωπο που σε αυτόν εδώ τη ζωή δεν απέλαυσε. Αντιθέτω, αν λέγαμε, ήταν απεριμένο. Ένα άνθρωπο με πολλά προβλήματα. Δυστυχισμένο. Αλλά πιστό. Και όταν ήρθε η ώρα του τέλου, σε συνάρτηση με τον Λάζαρο, ο οποίο ήταν πλούσιο, ο οποίο εφρενότανε καθ' κάθε, κάθε μέρα, ήρθε η στιγμή να διαχωριστούν τα πράγματα. Διότι ομένο ο μένο ο Απόλαυσε στην αιώνια ζωή Την παρουσία του Κυρίου Μένοντας σε αυτή την εφήμερη Και μικρή ζωή Με πένθος, με θλίψη με, με κακουχίες Αλλά απόλαυσε την αιώνια ζωή Ενώ ο Λάζαρος το αντίθετο Απόλαυσε Μέσα σε αυτή τη Μικρή Και βραχή ζωή Ενώ στην αιωνιότητα Έχασε Ευχαριστούμε τον Κύριο και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θέλει να μας αποκαλύψει ότι το ενδιαφέρον του είναι η αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να μας αποκαλύψει ότι ο Κύριος είναι Κύριος ενεργημάτων, θαυμάτων, έτσι ώστε η ψυχή μας να εξητήσει με όλη τη δύναμή της τα αιώνια, τα μένοντα, τα άφαρτα, ευχαριστούμε τον Θεό, τα ετοιμασμένα, στον ουρανό για όλους όσους τον αγαπάνε. Άλλο ένα λοιπόν ερώτημα το οποίο τίθεται στη σημερινή εκπομπή είναι τον αγαπάς. Αγαπάς Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου, της ψυχής σου, της δυνάμειός σου. Μήπως μπήκαν άλλε αγάπες μέσα στην καρδιά σου. Μήπως έμεινε ένα μικρό μέρος της καρδιάς σου που αγαπάει και χτυπάει για τον Κύριο και γέμισε με οτιδήποτε άλλο. Μήπως εσύ είσαι αυτός ο οποίος δεν έχεις γνωρίσει ακόμα την αγάπη του Θεού. Την δυνάμενη να σε ζωοποιήσει. Μήπως. Πόσο τον αγαπάμε λοιπόν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό σήμερα. Βοήθησε μας Κύριε να σε αγαπήσουμε περισσότερο και περισσότερο. Και αν βλέπουμε τα πράγματα να πηγαίνουν πιο δύσκολα ακόμα πιο κοντά σου να ερχόμαστε. Δύσκολα τα πράγματα για τον Ιάιρο. Ε. Έρχεται το μαντάτο, το κοράσιό σου απέθανε. Μην ενοχλεί το διδάσκαλο. Όχι, τώρα θα ενοχλήσω το διδάσκαλο. Τώρα θέλω να φωνάξω στον κύριο περισσότερο. Τώρα θέλω να με βοηθήσει, Θεέ μου, να πιστέψω περισσότερο. Τώρα που τα πάντα για του ανθρώπου είναι αδύνατα. Μην φοβάσαι, η Άιρε. Πίστευε μόνο. Και αυτό το μήνυμα ήθελε να είναι και για σένα σήμερα που παρακολουθεί την εκπομπή μα. Μην φοβάσαι. Πίστεψε όμω. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και ο Κύριος μας παίρνει τους μαθητές για να τους εκπαιδεύσει και να τους διδάξει. Παίρνει τους γονείς οι οποίοι αγαπάνε και πιστεύουν και θα σταθούν τώρα πλέον μπροστά στο θάνατο. Ο θάνατος είναι κάτι που έχει πραγματικά φαντάζει δυνατό στον άνθρωπο. Ο θάνατος είναι για πολλούς ανθρώπους το τέρμα, το τέλος. Όμως για τον άνθρωπο ο οποίος ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, για σένα που σήμερα ακούς το Λόγο του Θεού, Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτόν τον οποίο ακολουθείς έχει νικήσει το θάνατο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έχει νικήσει το θάνατο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο από τη μετάβαση από αυτήν εδώ τη ζωή, στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό σήμερα θα επικαλιστούμε το όνομα του Κυρίου να φύγει ο φόβος του θανάτου μέσα από τις καρδιές μας. Αλλά και να γνωρίσουμε ότι ο Κύριος των δυνάμεων είναι Κύριος όλων των δυνάμεων, επίγειων επουρανίων και καταχθονίων. Και ότι πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Ο θάνατος και η ζωή. Κοράσιο προσέ λέγω σηκώθητη δόξα στο όνομα του Κύριου. Το κοριτσάκι σηκώνεται το όρθιο, ήταν 12 χρονών, αρχίζει και περπατάει, δώσε του να φάει, να δυναμωθεί και έκπληξη κατέβαλε λέει άπαντασε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτοί που κορόιδευαν, και αυτοί που απιστούσαν, και αυτοί οι οποίοι μπήκανε εμπόδιο, όλοι αυτοί πραγματικά αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, θα κατασυντριφτούν μπροστά στη δόξα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και μπροστά σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί και δύναται να κάνει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα λοιπόν αν ακούς τη φωνή του Κυρίου, μη σκληρίνεις την καρδιά σου. Μην απιστείς αυτό το οποίο ο Κύριος μπορεί να κάνει στο δικό σου πρόβλημα, στη δική σου ζωή, στη δική σου οικογένεια, στη δική σου ασθένεια, μέσα στην καθημερινότητά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας αφήσουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες τον Κύριο να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας. Τον έχουμε ανάγκη, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Αυτόν. Θέλουμε τον Κύριο να, ενεργ... να ενεργεί μέσα στη ζωή μας να μας ενισχύει και να μας παρηγορεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μας δίνει δύναμη να στηριζόμαστε μόνο σε Αυτόν και να βλέπουμε πράγματι στο τέλος της πίστεώς μας, στο τέλος της πίστεώς μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τη σωτηρία των ψυχών μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να του τα δώσουμε όλα. Ό,τι έχεις να το δώσεις στον Κύριο. Και πραγματικά, όταν εσύ θα τα αφήσει στα πόδια του Χριστού, τότε Κύριος θα έρθει και θα επέμβει με γλυκύτητα να επιλύσει, να διορθώσει, να κατασκάψει, να ανοικοδομήσει και να σε κάνει έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος εξωτερικά μπορεί να είσαι ο ίδιος, αλλά εσωτερικά θα είσαι ένα χτίσμα το οποίο θα είναι πλασμένο δια πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθελα ο Κύριο να μας βοηθήσει να μείνουμε πιστοί στο λόγο του αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί ο λόγος του Θεού βρίσκει απήχηση στις καρδιές μας, και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάντοτε, έτσι ώστε να έχουμε καλό συναπάντημα και η πίστη μας και η προσευχή διαπολών να έχει απήχηση στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, βλέποντας να ενεργεί τα θαυμάσια Του ανάμεσά μας. Αμήν.